Μας ήρθαν λογαριασμοί υπέρογοι. Λογαριασμοί οι οποίοι δεν δικαιολογούνται και καταναλώσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται για τα σπίτια μας. Στο σύριαλ με τους λογαριασμούς φωτιάς στις Βασιλιές, το τέλος δεν έχει ακόμη γραφτεί. Η ανακοίνωση της ΔΕΙΑΗ την περασμένη εβδομάδα δεν αποτέλεσε ανάσα για όλους, με αποτέλεσμα η σκέψη της δικαστικής προσφυγής να παραμένει ανοιχτή και στο τραπέζι. Αυτό που έχουμε σκοπό είναι πρώτα να βρεθούμε πάλι κάτοικοι, να δούμε τι γίνεται. Και όσο μπορούμε αυτό που δεν κάνει η ΔΕΙΑΗ, να το κάνουμε εμείς, να δούμε μεταξύ μας τι έχει γίνει. Ούτε είμαστε δικομανείς, ούτε θέλουμε να δημιουργούμε καταστάσεις, ούτε να τρέχουμε σε δικαστήρια, σε εισαγγελίες και τέτοια. Αυτό που θέλουμε είναι άμεσα η διοίκηση της εταιρείας να μας δώσει μια απάντηση. Ήταν για μια δεκαετία κατανάλωση 80 ευρώ με 90. Τώρα μου ήρθε μια στιγμή 1190. Μετά το αρχικό σοκ τον περασμένο Ιούνιο, οπότε και τα μπιλετάκια με τα εξωφρενικά ποσά που κατέφτασαν για πρώτη φορά προκαλώντας παραζάλι, έφεραν σφοδρές αντιδράσεις. Η ΔΕΙΑΗ εξ αρχής αναγνώρισε πως αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και υποσχέθηκε διόρθωση. 5 μήνες μετά ανακοίνωσε πως ο έλεγχος ολοκληρώθηκε για το πρόβλημα των αυξημένων λογαριασμών στην περιοχή που προκλήθηκε ουσιαστικά από την ίδια, καθώς τοποθέτησε με νέα υδρόμετρα αλλά έλλειψη εξαεριστικών κάποια μετρήματα. Αέρα κοπανιστό. Μόνο που ο τελικός έλεγχος, σύμφωνα με τη δημοτική επιχείρηση, άφησε εκτός 106 περιπτώσεις καταναλωτών που είχαν υποβάλει ένσταση καθώς πρόβλημα και άρα δικαίωση, εντόπισε για 44 από τις συνολικά 150 περιπτώσεις. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιες περιπτώσεις είναι αυτές οι 44, οι οποίες βρεθήκαν ότι τα ρολόγια υπήρχαν πρόβλημα στη μέτρηση. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή με ποια κριτήρια, πώς έγινε αυτός ο έλεγχος. Το νερό κόβεται κάθε δεύτερη μέρα, οπότε το δίκτυο παίρνει αέρα και συνήθως γράφει τα 2/3 είναι αέρας. Ακόμα και για αυτούς τους 40 που βγάλανε, τι θα γίνει, τα ίδια ρολόγια θα βάλουνε, τι θα βάλουνε. Με βολές για ανούσιες απαντήσεις ζητούν από τη ΔΕΙΑΗ να αναλάβει συνολικά τις ευθύνες της για όλες τις περιπτώσεις παραφουσκωμένων λογαριασμών στην περιοχή των Βασιλιών, ενώ παράλληλα αναρωτιούνται πότε θα τοποθετηθούν τα αναγκαία συστήματα εξαέρωσης προκειμένου το πρόβλημα να μην επαναληφθεί.